τέσσερις πυλώνες με τους οποίους ασχολούμαστε είναι αυτοί. Ένας από αυτούς είναι αυτός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω ιδιαίτερα γιατί. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ασχολιόμαστε με διάφορες αναπηρίες, όσο μπορούμε περισσότερο. Κάποιες από τις εφαρμογές μας αφορούν προβλήματα όρασης. Θέλω να σας πω δύο λόγια για το ICC σήμερα. Βγαίνει από το I can see. Πώς έγινε η ιστορία. Ένα απόγευμα πήραμε καφέ με την Ντόνια, ας πούμε, η οποία ήταν μια εξαιρετικά αξιόλογη κοπέλα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Εκεί, πάνω στην κουβέντα, μας λέει, ρε παιδιά, αν μπορούσατε να κάνετε κάτι, να μπορώ να βλέπω το μενού σε ένα εστιατόριο. Ή τέλος πάντων, μια απόδειξη, μια ημερομηνία λήξης, κάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν εν μέρη, αλλά έχουν περιφερειακή όραση ή σωληνοειδή όραση, δεν είναι εντελώς τυφλοί. Μπορεί να είναι νομικά να θεωρούνται τυφλοί, αλλά έχουν ένα βαθμό όρασης. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία και αρχίσαμε να φτιάξουμε το ICC. Φτιάξαμε την version 1 μόνοι μας, δουλεύοντας εξαιρετικά. Και τι πετύχαμε με αυτό. Αφορά κινητά Android. Τι κάνει λοιπόν, η εικόνα που παίρνει η κάμερα μπορεί να, η εφαρμογή να την επεξεργαστεί εφαρμόζοντας μια σειρά φίλτρων ανάλογα με το πρόβλημα που είχε ο καθένας, έτσι ώστε να μπορέσει να διαβάσει κάτι καλύτερα ή να δει μια λεπτομέρεια, ένα κουδούνι σε μια πολυκατοικία. Ή το ταξίμετρο, τους κλέβουν οι παιδιά ταξιδιώτες. Έτσι μας έχουν πει τώρα. Δεν ακούγομαι. Ακούγομαι. Δεν υπάρχουν τέτοιες συσκευές. Αυτό δεν δουλεύει. Τώρα δουλεύει. Υπάρχουν τέτοιες συσκευές και είναι πολύ ακριβές όμως. Είναι 500 ευρώ και πάνω. Το ICC εξυπηρετεί γιατί δεν απαιτεί τη χρήση ειδικής συσκευής. Είναι πολύ βολικό. Μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε χρήστη ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, θα τελειώσει αυτή η ιστορία σε 20 μέρες, σε 2 εβδομάδες. Είμαστε σε φάση που το αναβαθμίζουμε στην έκδοση 2. Μας βοήθησε το ίδιο Μαλάτσι με μια χρηματοδότηση για αυτή την ιστορία. Και από την έκδοση 1 στην έκδοση 2 έχουμε μπορέσει να προσθέσουμε και άλλα φίλτρα, να βάλουμε ακουστικές οδηγίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, δεν είναι εύκολο να διαβάσουν. Προσθέσαμε τη δυνατότητα να μπορεί η εφαρμογή να παίρνει εικόνα όχι από την κάμερα, αλλά από τη φωτογραφική μηχανή που έχει πολύ καλύτερη ανάλυση, να την παγώνει και να μπορούμε να την μελετήσουμε ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Επίσης, συμβουλευτήκαμε ειδικούς για αυτή την περίπτωση και θα κάνουμε μια εξαρτητική έρευνα με ερωτηματολόγια να δούμε τι έχουμε πετύχει και ακόμα δοκιμάζουμε την εφαρμογή σε συγκεκριμένους τύπους κινητών τηλεφώνων για να βεβαιωθούμε, δημοφιλείς τύπους κινητών τηλεφώνων για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει καλά σε όλα. Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο, εκτός αν έχετε κάτι να μας ρωτήσετε. Τίποτα. Έπαιξε κανείς με τη δημοβούλα καθόλου. Κανείς δεν ορίστε. Και δεν μπορούσατε να διακατεβάσετε. Και δεν παίξατε. Δεν πρόλαβα. Όχι, παίξατε. Αφού για σε ένα σημείο δεν πρόλαβα να την ακούσω όλη, γιατί άρχισε. Α, εντάξει. Μετά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είσαστε παιχνιδιάρα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Άλλο δεν έπαιξε. Έπαιξε εσύ, δηλαδή. Εγώ έπαιξα τίμα ή εκεί με τα φίλτρα. Α, να σου πω, εσένα θα σου δώσουμε, έχουμε φτιάχνουμε παιχνίδια για τυφλά παιδιά, το ξέρεις. Ναι. Το ξέρεις. Όχι, όμως σε διάσημο. Έχεις ασχοληθεί καθόλου. Όχι, αλλά τα έχω δει. Α, για, ασχολήσου λίγο, τε. Βάλε να παίξεις, γιατί παίζεις με το αυτή, με το
φυσικά. Ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Ασχολούμαι με χακεριές, με. Δεν είναι καλό καθόλου γι' αυτό, αλλά δοκίμασε για τα δικά μας παιχνίδια να μας πει τη γνώμη σου, πρέπει παιδί μου. Να μας πει τη γνώμη σου. Το 2012 είχα όνειρο και κάτι τέτοια πράγματα. Όπως κάνουμε τώρα με το ICC, κάτι τέτοιο. Είχε όνειρο. Ναι. Να σου πω, αυτά τα όνειρα που έχει, να τα λες και σε εμά. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, τώρα που ήρθα, είπα να τα πω. Α, μπράβο, είσαι πολύ. Ένα χειροκρότημα. Πώς είναι το όνομά σου? Γιάννης Πολωνίδου. Πώς? Γιάννης Πολωνίδου. Γεια σου, ρε Γιάννη, δεν πέτει. Λοιπόν, δίνω τον λόγο, ποιος θα μιλήσει πρώτος, ο Εμίλιος. Στον αγαπητό φίλο και συνεργάτη Εμίλιο, εξαιρετικός στον τομέα του, όπως και ο επόμενος αναγνωριστός. Δύσκολο θα βρίσκαμε πιο κατάλληλο να μιλήσει για αυτό το θέμα. Καλά, δεν τα λέω. Καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Εμίλιος Χαλαμαντάρης, εκπροσωπώ την εταιρεία Enetix και σήμερα θα σας μιλήσω για την τεχνολογία συνθετικής ομιλίας. Λίγα λόγια, πώς ξεκίνησε, πού έχει φτάσει και τι εφαρμογές μπορούμε να έχουμε σήμερα με την βοήθεια της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Θα ξεκινήσω με ένα βίντεο. Αυτό που είδατε πριν λίγο είναι ουσιαστικά μία γρήγορο βίντεο που δείχνει την τεχνολογία συνθετικής ομιλίας, όπως ξεκίνησε, όπως δόθηκε αρχικά στο εμπόριο και σε εφαρμογές καθημερινές και όπως έχει φτάσει ακόμα και σήμερα μέσα από εφαρμογές ψηφιακών βοηθών, όπως είναι το Siri, όπως είναι το Google Now, που πλέον μπορούμε και ρωτάμε κάτι το κινητό μας και αυτό απαντά με συνθετική ομιλία. Ποια είναι η προσέγγιση, η επιστημονική προσέγγιση που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα για να δημιουργήσουμε συνθετική ομιλία?
Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος ήταν η ενίσχυση του τρόπου παραγωγής της συνθετικής ομιλίας μέσα στον φωνητικό σωλήνα. Ουσιαστικά, αν δούμε μία διατομή, μία τομή του φωνητικού σωλήνα, βλέπουμε τα διαφορετικά σημεία όπου προκαλούνται τα εμπόδια και οι τυβώσεις του αέρα και απλοϊκά, στην αρχή, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα μηχανικό σύστημα το οποίο προσπαθούσε να παράγει τέτοιους ήχους που μοιάζανε με τα φωνήεντα, τα ανθρώπινα, όπως σκεφτόμασταν ότι παράγονται μέσα στον φωνητικό ανθρώπινο σωλήνα. Έχοντας κάποια συγκεκριμένα εμπόδια, ένα φυσερό για να δημιουργεί την ροή του αέρα μέσα από τους πνεύμονες και κάποια εμπόδια όπως είναι στα αντίστοιχο φωνητικό σωλήνα, η γλωτίδα και οι φωνητικές χορδές. Αυτό στη συνέχεια προσεγγίστηκε όταν αναπτύχθηκαν και περισσότεροι μηχανικοί και οι υπολογιστές μέσω ενός συστήματος το οποίο προσπαθεί να προσομοιώσει τον φωνητικό σωλήνα του ανθρώπου μέσα από συγκεκριμένους σωλήνες, ανοίγματα και εμπόδια. Και αυτό, τα πρώτα συστήματα που είχαμε βασιζόντουσαν στη μέθοδο σύνθεση με φόρμα που ουσιαστικά προσπαθούν με έναν αρκετά απλοϊκό τρόπο να προσομοιώσουν τον τρόπο παραγωγής ομιλίας μέσα στον ανθρώπινο σωλήνα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα συνθετικής ομιλίας το 1939, το οποίο παράχθηκε στα εργαστήρια της Bell Labs και το οποίο δείχνει την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια παραγωγής συνθετικής ομιλίας, το οποίο και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση τότε στον κόσμο. Εμείς, παράλληλα με τις γενιές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που δείχνω, θα δείχνω και τι έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα στα ελληνικά. Αυτή είναι και η μέθοδος που περιέγραψα πιο πριν. Ουσιαστικά, μέσω ενός συστήματος, προσπαθούμε να προσομοιώσουμε τις συχνότητες συντονισμού του φωνητικού σωλήνου. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν μηχανικό σύστημα. Μηχανικό, βέβαια. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη γενιά που εμείς, πάνω στην οποία εμείς εργαστήκαμε, είναι η γενιά των Formans. Ο δεύτερος τρόπος, τώρα πλέον, επειδή έχει αναπτυχθεί πολύ η υπολογιστική ισχύς, προσπαθούμε με πολύ πιο σύνθετα συστήματα να προσομοιώσουμε τον τρόπο παραγωγής ομιλίας μέσα στον ανθρώπινο σωλήνα και έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ και δεν εστιάζουμε σε αυτήν την προσέγγιση. Η βασική προσέγγιση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η μίμηση της φωνής ως σήμα. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε πλέον, γιατί μας προσφέρει καλύτερη ποιότητα φωνής και μεγαλύτερη φυσικότητα, είναι ότι χρησιμοποιούμε έναν φυσικό ομιλητή, ηχογραφούμε πολλές ώρες φυσικής ομιλίας από αυτό. Στη συνέχεια το σύστημά μας βοηθάει και κόβουμε την φυσική ομιλία σε ελάχιστα τμήματα ήχου, τα οποία λέγονται φθόγγοι ή φωνήματα, και τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων και το σύστημά μας τα χρησιμοποιεί ώστε να ράψει στη συνέχεια, να τα βάλει στη σειρά και να τα ράψει μεταξύ τους όταν θέλει να συνθέσει κάτι. Ουσιαστικά, δηλαδή, χρησιμοποιούμε
στην φυσική ομιλία ενός φυσικού ομιλητή και προσπαθούμε να αντιγράψουμε το ίδιο το σήμα της φωνής του. Σε διακόπτω, αλλά εννοείται. Η φθόγη τι είναι, είναι διγράμματα, τριγράμματα. Η φθόγη είναι ο ελάχιστος ήχος για κάθε γλώσσα. Για τα ελληνικά, για παράδειγμα, είναι το α, ένας φθόγος. Το που. Το τα είναι δύο φθόγοι μαζί. Είναι δύο φθόγοι, ακριβώς. Το τρα. Τρεις φθόγοι. Οπότε εμείς χωρίζουμε σε φθόγους και μετά όταν θέλουμε να συνθέσουμε κάτι, αν θέλουμε να συνθέσουμε για παράδειγμα το αετός, θέλουμε τους τέσσερις αυτούς φθόγους, πέντε φθόγους, το α, ε, του, ο, σ. Μετά βάλουμε στη σειρά και να τα ράψουμε με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να μην ακούσουμε ρομποτικές ασυνέχειες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, γράμμα και φθόγους. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Περίπου. Γιατί το αλφα γιώτα, παράδειγμα, είναι ένας τόπος. Το γάμα γάμα μπορεί να είναι γκου, μπορεί να είναι γκου. Έγγραφο, για παράδειγμα. Μία ερώτηση. Παρακαλώ. Που είδαμε ειδικό, πώς θα γράφει καλύτερα να συνθέσετε τις κορδές το φτώχο, πώς θα λειτουργούσε καλύτερα στο συγκεκριμένο σύστημα. Τι εννοείται τις κορδές. Τις κορδές. Στο πούμε να είναι σαν μουσική, ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι κατάλαβα τι εννοείται. Η σύνδεση εδώ πέρα. Όταν... Ναι. Καταλαβαίνω περίπου τι εννοείται. Έχει βάση αυτό που λέτε, μοιάζει λιγάκι με την προηγούμενη μέθοδο που ουσιαστικά προσπαθούμε να βρούμε τις συχνότητες συντονισμού για κάθε φθόγκο και να κάνουμε τη σύνθεση και το ράψιμο εκεί πέρα. Είναι η προηγούμενη γενιά η οποία δίνει τα ρομποτικά αποτελέσματα που ακούσατε πιο πριν. Αν μία μετεξέλιξη αυτή. Τώρα συνδυάζονται ουσιαστικά. Τα υβριδικά συστήματα προσπαθούν να συνδυάσουν αυτή τη μέθοδο με την προηγούμενη. Παντρεύεται το ένα μετά. Σωστά, σωστά. Αλλά αυτό είναι μία προσέγγιση που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε ώστε να βελτιώσουμε τη φυσικότητα της φωνής. Σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο για να έχουμε μία συνθετική φωνή, ποιοτική, με καλή εμπλοκία και κατανόηση, θέλουμε περίπου 5 με 6 ώρες φυσικής ομιλίας στη βάση δεδομένων μας, που αυτό αντιστοιχεί περίπου με έναν μήνα στούντιο να ηχογραφεί ο άνθρωπος. Το 2000 αναπτύχθηκε το σύστημα εκφωνητής φράσης βασισμένο στην τεχνολογία σύνθεσης στο πεδίο του χρόνου με τη χρήση διφωνημάτων. Αυτό το δείγμα είναι η δεύτερη γενιά, όπως λέμε εμείς, στην οποία δουλέψαμε. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο που σας περιέγραψα πιο πριν, αλλά στην βάση έχουμε καταχωρήσει μόνο έναν φόγκο, καλύτερα ένα αντίφογκο για κάθε φόγκο που χρειαζόμαστε στην γλώσσα μας. Δηλαδή, όταν ήθελε να φτιάξουμε τη λέξη αετός, δεν είχαμε επιλογές ανάμεσα σε πολλά α ή σε πολλά ε, είχαμε μόνο ένα στιγμιότυπο, αυτό το παίρναμε, το βάζαμε στο σύστημά μας και αυτό αναγκαζόταν να ράψει με όλα τα μοναδικά, τους μοναδικούς φόγκους τους οποίους είχαμε στο σύστημα. Η ποιότητα είναι αρκετά ρομποτική, παρόλα αυτά είναι αρκετά καλύτερη από την προηγούμενη γενιά. Σήμερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου είναι περήφανο για το νέο σύστημα σύνθεσης φωνής που έχει αναπτύξει και βασίζεται σε τεχνολογία ερμής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νέος συνθέτης φωνής παρουσιάζει υψηλή κατάληπτότητα και φυσικότητα και σχεδόν δεν ξεχωρίζει από έναν φυσικό μιλητή. Αυτό το σύστημα, αυτό το δείγμα είναι από την προσέγγιση που περιέγραψα πιο πριν, αλλά πλέον έχουμε περισσότερα στιγμιότυπα από κάθε φθόγκο και δίφθογκα τα οποία χρειαζόμαστε για κάθε γλώσσα. Και έχοντας αναπτύξει αυτή την τεχνολογία το 2006, ουσιαστικά ξεκινήσαμε και την ΗΝΟΕΤΙΞ, η οποία αποτελεί και τεχνοβλαστό του Ινστιτούτου και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Με λίγα λόγια, πλέον αυτό που κάνουμε είναι έχουμε έναν φυσικό ομιλητή, τον ηχογραφούμε, παίρνουμε τις ηχογραφίες, τις κόβουμε σε πολύ μικρά κομματάκια
Και αυτά τα πολύ μικρά κομματάκια τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να συνθέσουμε κάτι καινούριο. Τα βάζουμε στη σειρά και τα ράβουμε. Αρκετά απλοϊκή η προσέγγιση μου. Από κάτω έχει πολλά υποσυστήματα, τα οποία κιόλας έχουν την ευθύνη αν μία τεχνολογία ή αν μία μηχανή συνθετικής ομιλίας θα ακούγεται καλά ή θα ακούγεται ρομποτικά ή άσχημα. Παράδειγμα εδώ πέρα είναι ότι χρησιμοποιούμε ένα υποσύστημα κειμενικής κανονικοποίησης, όπως λέγεται, text normalization στα ελληνικά, το οποίο χρησιμεύει προφανώς το να αναπτύξουμε αριθμητικά. Πολύ εύκολα θα δω εγώ έναν αριθμό που γράφει 203 και θα πω 203, το σύστημα πρέπει να το ξέρει. Πολύ εύκολα θα δω 1, παύλα, 2016 και θα πω 1η του 2016 και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ανάγκη από τέτοια υποσυστήματα. Υπάρχει ανάγκη από υποσύστημα το οποίο θέλει να μαντέψει το intonation, το χρωματισμό που πρέπει να δώσει το σύστημα σε μια συνθετική πρόταση. Και αυτό εξαρτάται όχι μόνο από τα σημεία στίξης, αν είναι ερωτηματικό να κάνει ερώτηση, αν είναι τελεία να κάνει κατάφαση και ούτω καθεξής, αλλά και από άλλα γλωσσικά στοιχεία, όπως είναι αν κάποιο ρήμα θέλει έμφαση, αν κάποιο επίθετο θέλει έμφαση και ούτω καθεξής. Και προφανώς υπάρχει και ένα υποσύστημα το οποίο αποφασίζει ότι ανάμεσα σε μια μεγάλη βάση δεδομένων από πολλές ώρες φυσικής ομιλίας θα διαλέξω αυτό το στιγμιότυπο και εκείνο το στιγμιότυπο και το άλλο και το άλλο, θα τα βάλω στη σειρά και θα τα ράψω για να ακουστεί το συνθετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κομμάτι του Unit Selection. Με λίγα λόγια, με αυτή τη μέθοδο, ό,τι βάλουμε στο σύστημα, ιδανικά, θα βγάλει. Αν βάλουμε φυσική ομιλία, η οποία αποτελείται κυρίως από αφηγήσεις παραμυθιών, το σύστημα ιδανικά θα βγάλει συνθετική ομιλία, το οποίο σε αφηγήσεις παραμυθιών θα είναι καλή. Αυτό δεν γίνεται πολύ εύκολα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που εμείς δουλεύουμε και το έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Η χρήση και η χρησιμότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αν και δεν ήταν πολύ προφανής τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια είναι προφανής. Το βλέπετε κι εσείς καθημερινά, ακόμα και όταν σας καθοδηγεί το GPS, χρησιμοποιεί συνθετική ομιλία. Όταν ακούτε συστήματα ανακοινώσεων στο μετρό ή στο αεροδρόμιο, αυτά είναι συστήματα συνθετικής ομιλίας. Είτε πιο απλά, είτε πιο σύνθετα. Όταν παίρνετε τηλέφωνο να παραγγείλετε εισιτήρια στο σινεμά ή να ακούσετε πόσο υπόλοιπο έχει το κινητό σας ή ο τραπεζικός λογαριασμός. Αυτά χρησιμοποιούν συστήματα συνθετικής ομιλίας. Όσο βελτιώνεται η τεχνολογία, τόσο περισσότερο μπαίνει η τεχνολογία αυτή στην καθημερινότητά μας. Φυσικά, δεν χρειάζεται καν να αναφέρω τι χρήσιμο εργαλείο είναι η συγκεκριμένη τεχνολογία σε βοηθήματα για άτομα με προβλήματα όρασης, με αναπηρίες και ούτω καθεξής, είτε που δεν μπορούν να φρώσουν λόγο, είτε δεν μπορούν να διαβάσουν. Και γενικά θα δείτε ότι χρησιμοποιείται πλέον η συνθετική ομιλία ακόμα και στη διασκέδαση, σε παιχνίδια, σε audiobooks, σε ρομποτάκια, ακόμα και σε κούκλες. Μια άλλη πολύ βασική όμως χρησιμότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι και η διατήρηση γλωσσών. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται γύρω στις 6.000 ή 7.000 οι διαφορετικές γλώσσες που ομιλούνται στο πλανήτη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν γλώσσες οι οποίες ομιλούνται από μερικές εκατοντάδες ή δεκάδες ανθρώπους και μπορεί με την έκρηξη ενός ηφαιστείου απλά να εξαφανιστεί μία γλώσσα. Η τεχνολογία συνθετικής ομιλίας μπορεί να βοηθήσει και έχει σκοπό προφανώς στη διατήρηση των γλωσσών του πλανήτη μας. Αλλά ένα εξίσου πολύ σημαντικό εξίσου σημαντική χρησιμότητα της τεχνολογίας είναι και η διατήρηση φωνών ανθρώπων. Παράδειγμα είναι
ο Άλαν Ρίχαν, ο οποίος πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα, με τεχνολογία συνδετικής ομιλίας μπορούμε να διατηρήσουμε τη φωνή του σε νέα κείμενα χωρίς αυτός να υπάρχει. Και να έχουμε ένα ακουστικό βιβλίο με τη φωνή του, χωρίς ουσιαστικά αυτός να το έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του. Γρήγορα θα πω στα της εταιρείας, η εταιρεία ονομάζεται Innoetics, αποτελεί τεχνοβλαστό spin-off του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Πολύ γρήγορα να πω ότι είναι τεχνοβλαστός, γιατί πολύ πιθανό να μην γνωρίζει. Τεχνοβλαστός είναι εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να εκμεταλλευτεί τεχνολογία που έχει αναπτύξει το ίδιο το Ερευνητικό Κέντρο ή το Ινστιτούτο. Και συνήθως το αναλαμβάνουν οι ίδιοι ερευνητές οι οποίοι και την ανέπτυξαν. Και αυτή είναι και η περίπτωσή μας. Εγώ έκανα, για παράδειγμα, το διδακτορικό μου, όπως και οι υπόλοιποι στην εταιρεία πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Δημιουργηθήκαμε το 2006, από τότε αναπτύσσουμε διαρκώς την τεχνολογία και προφανώς προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες ενσωματώνουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Στην προσπάθειά μας να την αναπτύξουμε περαιτέρω τεχνολογία, συμμετέχουμε και σε διεθνείς διαγωνισμούς όχι σύγκρισης ας πούμε, αλλά ουσιαστικά είναι αξιολόγησης των τεχνολογιών, των αντίστοιχων τεχνολογιών στον κόσμο. Το 2013 και το 2014 στο συγκεκριμένο διαγωνισμό αξιολογήθηκαν τα αγγλικά και 6 ειδικές γλώσσες και το σύστημά μας έλαβε την πρώτη θέση και στους 2 διαγωνισμούς και το 2013 και το 2014. Και είχαμε να ανταγωνιστούμε και ερευνητικά κέντρα αλλά και εταιρείες από όλο τον κόσμο και ακόμα και μέσα από την Ινδία. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα τεχνολογικό προτέρημα το οποίο και εκμεταλλευόμαστε περαιτέρω και εμπορικά. Ένα δείγμα των αγγλικών που έχουμε δημιουργήσει μέσα στον διαγωνισμό. So the subject was changed in reference to the children's presence and we went on talking about other things. Ο διαγωνισμός αυτός στον οποίο είχαμε συμμετάσχει είχε ως θέμα την αξιολόγηση των τεχνολογιών σε επίπεδο ακουστικών βιβλίων, οπότε μας δίνανε τις ηχογραφήσεις ενός συγκεκριμένου ομιλητή και το σύστημα αναλάβανε μετά να δημιουργήσει ακουστικά βιβλία και να τα αξιολογήσει ο κόσμος. Προχωράω για να έχουμε και χρόνο για συζητήσεις, για ερωτήσεις. Η εταιρεία μας, η Innoetics, έχει δημιουργήσει την τεχνολογία, έχει αναπτύξει τεχνολογία όπως σας περιέγραψα και τώρα. Ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε εμπορικά τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων λογισμικών, δηλαδή παρέχουμε μηχανές, όπως λέγονται, συνθετικής ομιλίας. Αν κάποιος θέλει να το βάλει στο Android, για παράδειγμα, σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμο. Αν θέλει κάποιος να το κατεβάσει στον υπολογιστή του στα Windows, το κατεβάζει, το καθιστά και το χρησιμοποιεί. Και προφανώς δραστηριοποιούμαστε και σε επίπεδο business to business, όπου έχουμε συνεργάτες και πελάτες σε τηλεπικοινωνίες, σε τράπεζες, σε εκδοτικούς οίκους, σταθμούς και ούτω καθεξής. Εδώ θα σας δείξω ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και πώς χρησιμοποιούν πολύ συχνά το μεμονωμένο λογισμικό που εγκαθίσταται στα Windows για να διαβάσει ένα παιδί της Δευτέρας Γυμνασίου, να ακούσει ουσιαστικά, ένα απόσπασμα από το βιβλίο της ιστορίας. Μπορεί να μπει στο site του βιβλίου, να πάρει το αντίστοιχο βιβλίο και στη συνέχεια να το αντιγράψει πάρα πολύ απλά και να το ακούσει. Η καθημερινή ζωή στην μεσογειακή Ευρώπη, κατοικία, ο ρυθμός της ζωής των χωρικών προσδιορίζεται από την Ανατολή και τη δύση του ήλιου και η παραμονή του στο σπίτι είναι περιορισμένη. Το αγροτικό σπίτι κατασκευάζεται... Αυτό ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή η οποία καθώς διαβάζει κάνει και highlight ταυτόχρονα, επισημειώνει τη θέση στην οποία βρίσκεται ο αφηγητής και βοηθάει και το παιδί να εστιάσει καλύτερα στο κείμενο. Άσε μας λίγο να ακούσουμε. Α, βέβαια.
των τεχνητών στις πόλεις, οι οποίοι ζουν σε μικρά ξύλινα σπίτια ευάλωτα στη φωτιά, χωρίς χώρους υγιεινής, συστημούς και ακανόνιστους δρόμους. Οι ευγενείς, όταν δεν βρίσκονται σε πόλεμο, απολαμβάνουν μοίρα άνετη ζωή στο κάστρο τους, που είναι σύμβολο ασφάλειας και ισχύος. Η πέτρα με την οποία είναι χτισμένα τα κάστρα αποτελεί δείγμα πόδιο και πλούτου, οι πλούσιαστοί, θέλοντας να μιμηθούν τους ευγενείς, κτίζουν τα σπίτια τους στις πόλεις με το ίδιο υλικό. Το κάστρο, καθώς ταυτίζεται με το κύρος ενός ατόμου ή μιας οικογένειας, συχνά ισοπεδώνεται. Όταν ο κάτοχός του νοικιέται, παρόμοια στην πόλη ο πλούσιος που εξορίζεται βλέπει το σπίτι του να κρεμίζεται ή να καίγεται. Αυτό είναι μία, παρακαλώ. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αυτό είναι και από τα δυνατά σημεία της συνθετικής ομιλίας. Καταρχήν μπορεί μέσα από το πρόγραμμα αυτό, έχει ρυθμό, ένταση και τόνο. Ο τόνος είναι το πόσο βαριά ή λεπτή ακούγεται η φωνή και ο ρυθμός είναι το πόσο γρήγορα ή αργά εκφωνείται. Αυτό είναι απαραίτητο και έχουμε εστιάσει, έχουμε κάνει μεγάλη ανάπτυξη πάνω σε αυτό, γιατί, παραδείγματος χάρη, όταν χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη τεχνολογία από άτομα με προβλήματα όρασης, το χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλη ταχύτητα εκφώνησης. Και αυτό γιατί έχουν τόση πληροφορία στην οθόνη τους, που θέλουν να τη διατρέψουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, όταν δείτε κάποιον τύπλωση να χρησιμοποιεί έναν screen reader, όπως λέμε, με συνθετική ομιλία, αυτός το καταλαβαίνει, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Παθαίνεις πλάκα. Είναι πραγματικά την ακοή του γι' αυτό. Ακριβώς. Είναι εξοικειωμένοι και ούτε τότε του κάνουν. Σας το λέω έτσι από εμπειρία, με βάλανε να ακούσω πώς ακούνε τα παιδιά του Λυκείου. Γιατί του Δημοτικού τα ακούνε σχετικά normal. Σε τι ταχύτητα ακούνε το reader, το screen reader τα παιδιά του Λυκείου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ακούς, και αυτά καταλαβαίνουν. Είχε να πληρώσει η ακοή και το γίνω ξόρα. Ακριβώς. Στη συνέχεια, άλλη μία εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία και με το ΜΕΤΕΟ, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι στο website meteo.gr, όπου εμείς δημιουργούμε πλέον και αυτόματα μετεωρολογικά δελτία, τα οποία εκφωνούνται αυτόματα και είναι για κάθε πόλη. Δηλαδή αυτό δημιουργείται κάθε μισή ώρα, αλλάζει ανάλογα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, είναι σε φυσικό λόγο. Για το κέντρο της Αθήνας, σήμερα μετά το μεσημέρι, ότι η θερμοκρασία αντικειμένεται από 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου και μέτριους πολιοδυτικούς ενέργειους με ένταση που θα φτάσει τα 4 βουφόρ. Για αύριο 5-21 πρώτου, ο καιρός θα είναι αρκετά συνηθισμένος. Ότι η θερμοκρασία αντικειμένεται από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς ελκτικούς ανέμους ένδεσης 2 βοφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ο καιρός θα παραμείνει αμετάκλητος, με λίγα σύννεφα, με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 8 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων σε αύριο. Μια προσφορά του meteo.gr και της Αυτά είναι για παράδειγμα δελτία τα οποία χρησιμοποιούν και τοπική ραδιοφωνική σταθμή, όπως ξέρω στην Κρήτη είναι αρκετή, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και παίρνουν το τοπικό του δελτίο και το βάζουν κάθε μία ώρα. Και φυσικά υπάρχει ένα παράδειγμα πάνω στο EGR, όποιος μπορώ να το δείξω στο τέλος της παρουσίασης ή μπορείτε να δείτε και εσείς στο EGR, σε κάθε άρθρο έχει ένα εικονίδιο ακρόασης και εκφωνεί την είδηση εκείνη τη στιγμή. Σκεφτείτε, να πω για το EGR συγκεκριμένα, σκεφτείτε ότι στο EGR δημιουργούνται περίπου 1000 ειδήσεις ημερησίως. Αν αυτό το ζητούσαμε από έναν εκφωνητή πραγματικό, έναν φυσικό μιλητή να το ηχογραφήσει, δεν θα προλάβαινε να το κάνει ούτε σε μία εβδομάδα. Ασταμάτητα. Να πω πολύ γρήγορα τώρα ή και να με ρωτήσετε περισσότερα αν θέλετε το τι θεωρούμε εμείς ως όραμα μπροστά μας. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο συνθετικής ομιλίας το οποίο χρησιμοποιείται σε βοηθήματα, το οποίο χρησιμοποιείται σε γενικού περιεχομένου κείμενα.
Όμως θέλω να το πάμε λίγο παραπέρα, να φτιάξουμε συνδετική ομιλία η οποία να είναι συναισθηματική, να είναι expressive, να μπορεί να δίνει χρώμα και να μπορεί να διαβάσει κάτι όπως θα το διάβαζε ένας πατέρας ή μια μητέρα στο παιδί. Γι' αυτό και τώρα έχουμε αναπτύξει καινούριους αλγορίθμους, πειραματιζόμαστε αρκετά και θέλουμε να δημιουργήσουμε και μια τεχνολογία η οποία να μπορεί να αντιγράψει και να δημιουργήσει χαρακτήρες, όπως θα είναι για παράδειγμα χαρακτήρες καρτούν ή χαρακτήρες ρόλων μιας ταινίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από expressive συνθετική ομιλία, το οποίο βασίζεται πάνω σε δεδομένα μιας ηθοποιού, η οποία αφηγούταν ακουστικά βιβλία. Suddenly, she came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing on it except a tiny golden key, and Alice's first thought was that it might belong to one of the doors of the hall. But, alas, either the locks were too large or the key was too small, but at any rate it would not open any of them. However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before. And behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted. Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. How brave they'll all think me at home. Why, I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house. Ακόμα δεν είναι τέλειο, αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε και το πάμε προς τα εκεί που εμείς θεωρούμε ότι αξίζει. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά αυτό είναι πέρα στο χέρι ο τομέας. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε χαρακτήρες συνθετικής ομιλίας, είναι ένα παράδειγμα εδώ, στο οποίο θα σας δείξω συνθετική ομιλία ψιθυριστή. Και είναι πάλι απόσπασμα από το Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Και εδώ ολοκληρώνω. Αν έχετε κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω. Απλά να πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο link για να κάνετε δοκιμές με τις φωνές τις οποίες έχουμε. Οι περισσότερες ακόμα είναι σε beta έκδοση. Και όποιος θέλει να ρωτήσει ή να ζητήσει οτιδήποτε, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω email στο συγκεκριμένη διεύθυνση. Παρακαλώ. Γρήγορη απάντηση είναι όχι, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιους πόρους. Δηλαδή, δεν έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να το κάνουν. Εμείς είμαστε καθαρά τεχνολογική εταιρεία και οι λίγοι άνθρωποι είναι καθαρά πάνω στην τεχνολογία. Δηλαδή, εμείς φτιάχνουμε το κομμάτι της τεχνολογίας και το παρέχουμε όπου χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, να σας πω παράδειγμα. Εμείς έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την εταιρεία δυσλεξίας Θεσσαλονίκης, η οποία είναι, νομίζω, κομμάτι της πανελλήνιας εταιρείας δυσλεξίας, αν δεν κάνω λάθος.
Του δίνουν δωρεάν τεχνολογία και έχουν αναλάβει και το κάνουν για τα μέλη του και δίνουν ακουστικά βιβλία δωρεάν στα μέλη του. Μπορώ να πω κάτι. Νομίζω μετά τη δεύτερη ομιλία θα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι που το παιδί θα λέει. Ιστορία μεσαιωνική, κεφάλαιο 3. Διάβασέ μου. Βολεύει γι' αυτό, δεν βολεύει. Μια μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει και αυτό. Χωρί CD, χωρί τίποτα. Ή σελίδα 39. Διάβασέ το. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό το εξπρέσι. Πώς μπαίνει, ας πούμε, ανάλυση συναισθήματος μέσα. Πώς. Όχι. Τελικά πώς δουλεύει αυτό. Αυτό έχει ανάλυση προτύπων, pattern recognition, πάνω στα δεδομένα. Όλο είναι data-driven, δηλαδή αυτό που είπα και πιο πριν, είναι ότι ό,τι βάλουμε στο σύστημα, αυτό θα μάθει και αυτό θα προσπαθήσει να μιμηθεί και να αναπαράγει. Επομένως, αυτό που δίνουμε είναι δεδομένα αρχικά από ηχογραφήσεις αφήγησης, και έχουμε μέσα αλγορίθμους που προσπαθούν να αναγνωρίσουν πρότυπα τα οποία μπορούν να δουλέψουν πάνω στην αφήγηση. Και όχι στην αφήγηση του συγκεκριμένου ομιλητή, αλλά γενικά. Άρα προσπαθεί το σύστημά μας να πιάσει φαινόμενα πάνω σε κάθε ομιλητή, αλλά χωρίς να είναι συγκεκριμένα, είναι λίγο πιο αφηρημένα, αλλά πάει και τα ταιριάζει πάνω στα δεδομένα του κάθε μιλητή. Δηλαδή, άμα το σύστημα ακούσει πολλές διηγήσεις, θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι όταν διαβάζει κάποιος ο γενναίος ήρωας, συνήθως το διαβάζει ο γενναίος ήρωας, οπότε σου λέει κάπως έτσι πρέπει να διαβάζει. Αυτός είναι ο στόχος, ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να πω ότι αν βάλουμε ένα σύστημα με διηγήσεις και βάλουμε να διαβάσει η είδηση, τι έκανε, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός του Νταβός ή οτιδήποτε, θα το ακούσουμε σαν παραμύθι. Άρα λοιπόν μπορούμε να του δώσουμε, αυτό μπορεί να είναι παραμύθι, δεν ξέρω. Μπορούμε να του δώσουμε κάποια χοντρική κατεύθυνση. Αυτό είναι παραμύθι, αυτό είναι ειδήσεις, αυτό είναι, ναι, αυτό απαιτείται. Αυτό απαιτείται. Πάνω σε αυτό που λέει ο συνάδελφος, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα το ίδιο πράγμα σε αυτά τη συναισθηματική νοημοσύνη του κάθε ατόμου να το διαβάσει. Είναι πράγμα. Συνεπώς πρέπει να είναι ένα πάντρεμα που να πιάσει ένα μέσο όρο. Ναι, αλλά εμείς το πηγαίνουμε λίγο πιο πεζά, να σας πω την αλήθεια, γιατί εμείς αναλαμβάνουμε, η τεχνολογία μας αναλαμβάνει από τα δεδομένα. Δηλαδή, το αν είναι κάποιος ηθοποιός και θα προφασιστεί ένα συνέστημα, ή αν έχει δράσει. Εμείς δεν. Ότι ο ηθοποιός θα το πει έτσι. Ναι. Ο αγράμματος θα το πει αλλιώς, ο μέσος άνθρωπος θα το πει αλλιώς, τόσο ώστε πρέπει να έχουμε ένα μέσο όρο, τόσο ώστε κάπου να το πιάνουν όλοι. Γιατί υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο σύστημα να μην δουλέψει. Γιατί ο ένας θα το καταλάβει τελείως λάθος και ο άλλος θα το καταλάβει τελείως σωστά. Και ναι και όχι, θα συμφωνήσω μέχρι ένα σημείο, απλά εγώ θα πω ότι πάντα στη συνθετική ομιλία, γιατί συγχαίρεται συχνά με την αναγνώριση, το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο και κάνουμε, αξιολογούμε. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε δεδομένα τα οποία να θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά για το σύστημα και το αποτέλεσμα να μην είναι καλό, να μην ακούγεται καλά και το αντίθετο. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποιος, ναι. Κάθε κεντρό για να προσαρμόζεται αυτόματα η εξαστικότητα. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που είπα και πιο πριν, ότι ουσιαστικά ό,τι δεδομένα πάρει το σύστημα, αυτά θα προσπαθήσει να υπολογίσει και να αντιγράψει κατά το output, κατά την εκφορά. Άρα, αν του βάλουμε δεδομένα ειδησιογραφικά, αν βάλουμε παράδειγμα το Χατζηνικολάου να μιλάει, το σύστημα θα τα λέει σαν το Χατζηνικολάου. Αν βάλουμε κάποιον αφηγητή ή κάποιον ηθοποιό, θα πάρει την εκφραστικότητα του ηθοποιού. Θέλω να πω περίπου τώρα, να έχετε κάποια βάση με πρότυπα. Δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα. Αυτό είναι και. Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις εδώ. Η μία είναι η γλωσσολογική, η οποία προσπαθεί να
περάσει, να αναλύσει δεδομένα ανάλογα με τα γλωσσολογικά, ας πούμε, γλωσσολογικές θεωρίες. Για παράδειγμα, υπάρχει η θεωρία επιτονισμού, που χρησιμοποιούν συχνά οι γλωσσολόγοι, οι τόποι, η οποία με λίγα λόγια περιγράφει πού είναι ο τόνος, πού είναι η παύση, πού γίνεται η κλίση του τόνου κ.ο.κ. Εμείς προσπαθούμε, η προσέγγιση μας είναι λίγο πιο engineering και προσπαθούμε να βασιστούμε στα ίδια τα δεδομένα και να μην περιοριστούμε, γιατί θεωρούμε ότι περιοριζόμαστε, σε θεωρήσεις που μας περιορίζουν σε γλώσσες. Δηλαδή, άλλη θεώρηση μπορεί να έχει ο επιτονισμός στα ελληνικά και άλλη στα αγγλικά ή στα κινέζικα, η οποία είναι και συλλαβική γλώσσα. Οπότε εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα και έχουμε φτάσει εκεί, που ανεξάρτητα της γλώσσας μπορεί και αναλύει και περιγράφει τα φαινόμενα αυτά. Είναι σε πραγματικό χρόνο η μετατροπή? Ναι, πολύ πιο γρήγορα από πραγματικό. Σε ένα απλό σύστημα, ο χρόνος που απαιτείται για να παραχθεί ένα ακουστικό αρχείο ενός λεπτού, απαιτεί περίπου 2 με 3 δευτερόλεπτα. Άρα το φτιάχνει πρώτα και μετά το αναπαράγει. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι εκδόσεις που κατεβάζουμε από το site, αν θέλουμε να δοκιμάσουμε τις φωνές, είναι δοκιμαστικές? Είναι δοκιμαστική, αλλά όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει email και να του δώσω εγώ άδεια ενεργοποίησης δωρεάν. Εγώ έχω πάρει το... Εγώ, εμένα μου είχαν στείλει δώρο ένα κλειδάκι και εγώ χρησιμοποιώ τη φωνή της Μαρίας που είναι πολύ μυστική. Ωραία, τέλεια. Όταν λέτε δωρεάν, εννοείται να μην την αγοράσουμε αυτή τη φωνή? Αυτό εννοώ, ναι, ακριβώς. Ενώ είναι κανονικά εμπορικά διαθέσιμη η φωνή, απλά είναι προφανές ότι τώρα που το παρουσιάζω και γενικά σε όποια εκδήλωση ή παρουσίαση το κάνω, αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει και γι' αυτό και παρέχουμε τέτοιου είδους δωρεάν ενεργοποιήσεις και άλλες. Στο email της Συνοέτηξης το στέλνουμε αυτό, έτσι? Σωστά. Α, το λέει το site για παράδειγμα. Ακριβώς. Κοίτα. Ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει διαφορετική. Να. Να επιλέγει ανάμεσα στις διαθέσιμες φωνές, γιατί όπως σας είπα, για κάθε φωνή χρησιμοποιούμε έναν φυσικό ομιλητή. Για τα ελληνικά, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε 4 ομιλητές και έχουμε φτιάξει 4 διαφορετικές φωνές και έχουμε μείνει εκεί. Και ούτω καθεξής, αν θέλουμε να φτιάξουμε... Από 4 διαφορετικούς φωνητές, σωστά. Μπορεί να διέξω... Σωστά, ναι, για τα ελληνικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία αναγνώρισης μέχρι ένα σημείο και πολύ απλό και είναι καθαρά εσωτερικά στις εργασίες της εταιρείας, το οποίο αναλαμβάνει τα δεδομένα του ομιλητή να τα κόψει σε πολύ μικρούς φόκους, σε φόκους. Άρα δεν χρησιμοποιούμε γενικού domain αναγνώριση, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε alignment, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια αντιστοίχηση, μια στοίχηση του κειμένου που έχει εκφωνήσει με το ίδιο το ακουστικό περιεχόμενο. Αλλά αυτό είναι καθαρά τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εσωτερικά, δεν την παρέχω. Σαν όραμα ναι, σαν στόχο άμεσο όχι, γιατί όπως είπε και πριν δεν έχουμε τους πόρους. Δηλαδή οι λίγοι άνθρωποι που είμαστε θεωρούμε ότι κάνουμε αυτό καλά και δεν θέλουμε να πλατιάσουμε. Και το κάνουν μερικοί πολύ καλύτερα. Απόλυτα. Ακριβώς. Απλά αυτό είναι λιγάκι language dependent. Δηλαδή εξαρτάται από την κάθε γλώσσα και δεν μπορεί να κλιμακωθεί πολύ γρήγορα σε άλλες γλώσσες. Είναι προφανές ότι όταν θέλουμε να βελτιώσουμε τα αγγλικά ή τα ελληνικά, θα χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιούμε αυτή την προσέγγιση,
αλλά όταν θέλουμε να πιάσουμε 100 γλώσσες με το σύστημά μας κατευθείαν, αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε δεδομένα και αλγορίθμους που να είναι language agnostic, να μην έχουν γνώση χαρακτηριστικών της γλώσσας. Πώς μπορεί να θέσει με αυτό το σύστημα? Τώρα υποστηρίζουμε... Ας πούμε ασιάτικες γλώσσες μπορεί να θέσει. Ναι, αυτό που σας έδειξα πριν που βγήκαμε πρώτη διαδικασία σε 6 ειδικές γλώσσες, οπότε το σύστημά μας ήδη δουλεύει και σε ασιατικές γλώσσες. Σε Ινδία. Ναι, ναι. Ας πούμε, αν πάμε σε Κίνα, στη Ιαπωνία, σε Κορέα. Θεωρούμε, το έχουμε δοκιμάσει, δεν το έχουμε βάλει σε διαγωνισμό γιατί δεν υπήρχε, αλλά θεωρούμε ότι δουλεύει και εκεί πέρα. Γιατί εκεί είναι, ας πούμε, τα ελληνικά με τα ανατολικά ασιατικά είναι τελείως άλλα. Με τα κινέζικα είναι διαφορετικά. Και με τα κινέζικα. Όχι, εμείς είμαστε καθαρά στο κομμάτι της σύνθεσης φωνής. Δηλαδή, αυτό που περιγράφετε εσείς έχει δύο κομμάτια μέσα. Αναγνώριση, που θα περιγράψει και πιο μετά ο Νάσος. Αυτόματη μετάφραση και συνθετική ομιλία. Εμείς είμαστε το τρίτο κομμάτι, το οποίο και είναι και ανεξάρτητο για εμάς. Εννοείται σε ερευνητικό επίπεδο ή απλά να το παρέχουμε ως λύση σε τέτοιου είδους εφαρμογές? Εμείς ναι, κάνουμε επαφές με εκπαιδευτικά και ιδρύματα και φορείς και σχολεία και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, το χρησιμοποιούν. Ομολογώ ότι δεν έχουμε εμβαθύνει στον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούν, αλλά ως τεχνολογία το δίνουμε, ως λύση το δίνουμε και το χρησιμοποιούμε. Το εκπληκτικό είναι ότι όταν βάλει την αγγλική φωνή να διαβάσει ελληνικά, θα διαβάσει με αγγλική προφορά. Σαν να ήταν Άγγλος που μισοξέρει ελληνικά. Εκεί πάρα πλάκα. Όχι, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει να διαβάζει ελληνικά και διαβάζει με αγγλική προφορά. Εγώ που δοκίμασα τυχαία θα πω πω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως και σε άλλες γλώσσες. Και στα βουλγαρικά και όλα αυτά. Το Τώρα είναι σε Windows, Linux και βγάζουμε Android άμεσα, δηλαδή υπάρχει beta έκδοση και θα βγει και σε OS, iOS. Αλλά υπάρχει ήδη σε web service στην οποία μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε developer ή εταιρεία άμεσα, χωρίς να εγκαταστήσει τίποτα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω και έναν υπολογιστή με Linux. Εκεί πώς μπορώ να το βρω? Ναι, σε Linux το έχουμε μόνο σε λύσεις που το χρησιμοποιούν κυρίως εταιρείες. Δεν το έχουμε σε τελικού χρήστη. Δεν υπάρχει, δηλαδή, είναι σε βιβλιοθήκη την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ουσιαστικά μόνο προγραμματιστής ή εταιρεία που μπορεί να το κάνει. Θα βγει ποτέ σε εκτός εταιρικού χρηστή? Θα βγει, αλλά δεν είναι στα άμεσα σχέδια. Και όταν βγει θα πρέπει να έχει, για κάθε υπολογιστή θα πρέπει να έχει σε άλλο κωδικό, έτσι, γιατί... Σωστά, κανονικά ναι. Απλά δεν είναι στα άμεσα μας σχέδια να βγει κάτι σε Linux για τελικό χρηστή. Μέχρι τώρα είδαμε την τεχνολογία, διάβασέ μου το σε παρακαλώ. Τώρα πάμε ανάποδα τώρα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω από τον Άσο.
Καλησπέρα. Έχω βάλει ήδη ένα σύστημα αναγνώρισης ομιλίας να παίζει. Γενικά το περιβάλλον δεν είναι το κατάλληλο για να δουλέψει ένα τέτοιο σύστημα, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα τρέχοντα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας. Αλλά έτσι από περιέργεια και όλα θα δούμε και στο τέλος της ομιλίας τι θα έχει πιάσει. Για την ώρα βλέπω πια είναι άσχετα πράγματα. Αλλά συνεχίζουμε και βλέπουμε καθώς θα προχωράει η ομιλία. Λέγομαι Νάσος Κατσαμάνης, είμαι ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και, και παράλληλα παρόμοια με τον Εμίλιο και ο Εμίλιος ίσως έκρυψε λίγο την ερευνητική του ιδιότητα, αλλά ίσως τώρα τελευταία σταμάτησε, έφυγε από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Αλλά έχω και εγώ, είμαι και εγώ συνειδητής σε μια εταιρεία, B-Notes, η οποία έχει και την τιμή να είναι πελάτης κιόλας της Synoetics και θα σας πω μετά με ποιο τρόπο. Θα ήθελα να ξεκινήσω σχετικά με τα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας λίγο ανάποδα. Να σας μιλήσω λίγο για τον τρόπο που τα αξιολογούμε στην ουσία. Τον τρόπο που καταλαβαίνουμε αν ένα σύστημα αναγνώρισης ομιλίας δουλεύει καλά ή όχι. Είναι το μέτρο το οποίο χρησιμοποιεί για παράδειγμα ένας μηχανικός αναγνώρισης ομιλίας και είναι, αυτή είναι η βασική του έννοια. Είναι αυτό που λέμε το βλέπει στον ύπνο του. Αυτό είναι το, στα ελληνικά, είναι το λεγόμενο ποσοστό λάθος λέξεων. Είναι το ποσοστό του λάθους, βασικά. Αλλά να κάνουμε ένα παράδειγμα για να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και να σας εξηγήσω και λίγο περισσότερο πού το πάω. Υπάρχει ήδη στο ίντερνετ, ίσως κάποιοι από εσάς να το έχουν δοκιμάσει ήδη, είναι αυτό που τρέχει τώρα, που σας έδειξε στην αρχή, ένα περιβάλλον που μπορεί κάποιος να υπαγορεύσει κανονικά κείμενο. Παίζει και στα ελληνικά, υποστηρίζεται από την Google και μπορεί στη συνέχεια να αντιγράψει το κείμενο αυτό σε ένα email, σε ένα Word και να συνεχίσει τη δουλειά του. Οπότε, για το παράδειγμά μας, χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο να δω περίπου πώς δουλεύει και να σας δείξω και εσάς περίπου τι λάθη μπορεί να κάνει ένα σύστημα αναγνώρισης ομιλίας. Έτσι, διάβασα στο σύστημα κάτι που βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, δεν το ήξερα, το διάβασα τώρα τελευταία. Έχει να κάνει με το πόσο σημαντικές είναι οι μέλη για την επικοινωνίαση. Οπότε το διαβάζω κανονικά με ένα μικρόφωνο σε ένα περιβάλλον γραφείου και αυτό είναι το αποτέλεσμα που πήρα. Έχω σημειώσει με διαφορετικό χρώμα τα λάθη τα οποία έχει κάνει το σύστημα. Έχει κάνει δύο λάθη σε αυτή την περίπτωση. Το μέτρια αποικία το έχει αντικαταστήσει με τις λέξεις με την. Είναι δύο λάθη που διαφορετικού τύπου λάθη. Το ένα θεωρείται ότι είναι αντικατάσταση, το άλλο θεωρείται ότι είναι προσθήκη. Έτσι, συνολικά στο κείμενο αυτό, που αποτελείται από 23 λέξεις, έχουμε ένα λάθος αντικατάστασης και ένα λάθος προσθήκης. Ενώ δεν υπάρχει καμία διαγραφή. Αυτό είναι ένα άλλο πιθανό λάθος στο αποτέλεσμα ενός συστήματος αναγνώρισης ομιλίας. Έτσι, το μέτρο αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, αυτή η βασική έννοια ενός μηχανικού αναγνώρισης, το ποσοστό του λάθους, σε αυτή την περίπτωση είναι 8,7%. Δύο λέξεις από τις 23 ήταν αυτές που ήταν λανθασμένες. Για ένα μηχανικό αναγνώριση, γενικά αυτό ίσως είναι ένα δείγμα ότι, okay, ότι πηγαίνει καλά. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό. Είναι ίσως αποτέλεσμα τελευταίων σχετικά αλλαγών που έχουν γίνει στα συστήματα αναγνώρισης. Οπότε, για να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και παράλληλα να μιλήσω και για πιθανές εφαρμογές, εδώ δείχνω ένα πίνακα που αριστερά βλέπουμε πιθανά είναι τα ονόματα διαφόρων πεδίων εφαρμογών, χαρακτηριστικά ονόματα, που σχετίζονται με πιο συγκεκριμένα με τα δεδομένα με τα οποία έχει εκπαιδευτεί το σύστημα αναγνώρισης ομιλίας. Εδώ είναι οι ώρες των δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση του συστήματος. Δίπλα βλέπουμε το ποσοστό του λάθους που σας είπα προηγουμένως για μια κατηγορία συστημάτων
Αυτή είναι η πιο σύγχρονη κατηγορία συστημάτων και πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρο, DNN, HMM. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Είναι η συμβατική κατηγορία συστημάτων και τα αποτελέσματά της και βασικά η συμβατική και λίγο καλύτερη, λίγο βελτιωμένη. Για να έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τις πιθανές εφαρμογές βασικά. Οι δύο πρώτες γραμμές αντιστοιχούν στο πεδίο δεδομένων, στο πεδίο εφαρμογών, με Switchbolt. Αυτό το πεδίο αφορά σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Βλέπει παρακολούθηση βασικά. Οπότε μιλάμε για αναγνώριση ομιλίας σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Και εκεί πέρα βλέπουμε ένα ποσοστό λάθους, με βάση αυτά που είπαμε και πιο πριν, κοντά στο 20%, 18,5. Παρακάτω, ένα άλλο πεδίο εφαρμογής είναι υποτιτλισμός δελτίων ειδήσεων. English Broadcast News, εκεί το ποσοστό του λάθους είναι ανάλογο και αυτό κοντά στο 20%. Και μετά προχωράμε σε πιο δύσκολα πεδία εφαρμογών, όπως είναι γενικά το, ίσως το πιο δύσκολο που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται και έχει αξιολογηθεί, είναι τα βίντεο στο YouTube. Υποτιτλισμός βίντεο στο YouTube. Εκεί το λάθος στην αναγνώριση φτάνει το 50%. Συγκρίνεται το αυτό με το λάθος, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται ότι έχει Google στο κινητό, στο Android, με το Google Now και το Google Search, που είναι γύρω στο 10%. Είναι 5 φορές σχεδόν μικρότερο. Και αυτό μάλιστα έχει βελτιωθεί. Με αφορμή λοιπόν αυτό, απλά ήθελα να σας μιλήσω λίγο περισσότερο για τις εφαρμογές. Λείπουν εδώ οι εφαρμογές, οι πιο κλασικές και παραδοσιακές που έχουμε υπόψη μας. Είναι η παγόρευση κειμένου, που σας έδειξα προηγουμένως. Η παγόρευση κειμένου γενικότερα κινείται σε ποσοστά λάθους, θεωρώντας πάντα ότι η παγόρευση κειμένου είναι σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή σε ένα περιβάλλον γραφείου. Εκεί αναμένεται ότι κάποιος θα επαγορεύσει ένα κείμενο. Το ποσοστό λάθος είναι χαμηλότερο από αυτό που εμφανίζεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες, δηλαδή κυμαίνεται κάτω από το 10%. Ενώ βέβαια δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά σε άλλες γλώσσες που τα νούμερα είναι ψηλότερα σε επίπεδα λάθους. Όλα αυτά εδώ αναφέρονται στα αγγλικά για την ώρα. Άλλο πεδίο είναι τα πρακτικά συναντήσεων. Να μπορεί κάποιος αυτόματα να κρατήσει πρακτικά συναντήσεων. Αυτό θεωρείται αρκετά δύσκολο. Είναι κοντά στα λάθη του δυσκολότερου πεδίου εφαρμογών. Και μετά μπορεί να φανταστεί κανείς τα υπόλοιπα πεδία που έχουμε υπόψη μας, όπως είναι οι φωνητικές εντολές σε διάφορα περιβάλλοντα, σε σπίτι, σε αυτοκίνητο, σε αεροπλάνο. Εκεί, παρά το ότι λεκτικά αυτό που λέμε μπορεί να είναι πιο απλό και πιο συγκεκριμένο, τελικά λόγω του θορύβου που υπάρχει, μπορεί τα αποτελέσματα και τα λάθη να είναι αρκετά ψηλά, κοντά στο 50% ενδεχόμενα μερικές φορές. Οπότε, τώρα βλέποντας και λίγο παραπάνω αυτή την εικόνα, αξίζει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις βασικά. Η μία παρατηρήση αφορά καταρχάς τα δεδομένα που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί ένα τέτοιο σύστημα αναγνώρισης ομιλίας. Είναι αυτή η συγκεκριμένη στήλη. Εδώ βλέπουμε να εμφανίζονται νούμερα μέχρι και μεγαλύτερα από 5.000 ώρες. Η φωνητική αναζήτηση αυτή τη στιγμή της Google έχει εκπαιδευτεί πάνω σε 5.870 ώρες δεδομένων. Τουλάχιστον αυτό ήταν το 2012, τώρα θα είναι ενδεχόμενα περισσότερα. Αντίστοιχα υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα 24 ή 50 ώρες δεδομένων για να φτιαχτεί ένα σύστημα. Η άλλη παρατήρηση που αξίζει να γίνει είναι σχετικά με την αλλαγή που σας είπα που έγινε στις τεχνολογίες αναγνώρισης πολύ πρόσφατα, στην ουσία 2011-2012, που ενώ φαινόταν ότι τα συστήματα είχαν κατά κάποιο τρόπο κορεστεί και το ποσοστό λάθους αναγνώρισης για τα διάφορα πεδία είχε κολλήσει ανεξαρτήτως του αριθμού των δεδομένων που χρησιμοποιούνταν, ξαφνικά έγινε αυτή η αλλαγή στη τεχνολογία, μπήκαν μέσα τα νευρονικά δίκτυα και έγινε μια σημαντική βελτίωση του λάθους για την οποία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι βασικά ο μηχανικός πλέον αναγνώρισης κοιμάται γενικά πιο ήσυχος, αλλά ανακατεύονται τα όνειρά του και με κάποια δίκτυα πλέον, αυτά τα νευρονικά δίκτυα που σας ανέφερα έτσι πολύ γρήγορα. Δεν θα μείνω πολύ εδώ στη λεπτομέρεια. Απλά να σας πω ότι τελικά αυτά είναι τα δίκτυα που, όπως σε πολλά πεδία εφαρμογών, αναγνώριση ομιλίας, αναγνώριση αντικειμένων, αναγνώριση προσώπων, έχουν τα τελευταία χρόνια αλλάξει την κατάσταση, έχουν φέρει πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Στην ουσία, φανταστείτε ότι εδώ μπαίνουν τα δεδομένα, εδώ είναι η έξοδος, οι λέξεις,
ή τα φωνήματα είναι σε αυτή την περίπτωση, η ήχη βασικά που αναγνωρίζουμε, και σκεφτείτε ότι μέσα από το δίκτυο αυτό γίνονται με διάφορους τρόπους συνδυασμοί των δεδομένων, έτσι ώστε τελικά να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την πληροφορία που έχουμε στην είσοδο. Αυτά είναι τα βαθιά νευρονικά δίκτυα, βαθιά γιατί έχουν πολλά επίπεδα μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Και πολύ γρήγορα, για μια εικόνα πιο συγκεκριμένη για την αναγνώριση ομιλίας, φανταστείτε ότι από το σήμα φωνής, αυτό που εμείς παίρνουμε, κάθεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξάγουμε μια αναπαράσταση, μετατρέπουμε δηλαδή το σήμα φωνής σε μια πιο βολική για εμάς εικόνα, σε ένα πιο βολικό τύπο δεδομένων, που μπορεί να απεικονιστεί κάπως έτσι, και στη συνέχεια εισάγουμε αυτά τα δεδομένα σε αυτό το δίκτυο που σας είπα, που σκεφτείτε ότι κάθε τετραγωνάκι εδώ αντιστοιχεί στα επιμέρους επίπεδα του δικτύου αυτού. Στην άκρη τώρα, στην έξοδο, έχουμε η κάθε επιμέρους κατάσταση της εξόδου, ο κάθε επιμέρους κόμβος, αντιστοιχεί συγκεκριμένα σε ένα φώνημα που μπορεί να αναγνωρίσουμε. Έτσι, μπορεί να αντιστοιχεί στο Α, στο Ε, σε ένα φόγκο που ενδεχόμενα, όπως ανέφερε ο Εμίλιος προηγουμένως. Οπότε, αυτό που κάνει το δίκτυο αυτό είναι όταν έρχεται μια συγκεκριμένη είσοδος να μας λέει ποια από τις εξόδους είναι η πιο πιθανή. Είναι πιο πιθανό το Α, από το Ε, το Πού, από το Κου κτλ. Μπορούμε, αν θέλετε, να επιστρέψουμε σε λεπτομέρειες. Πάνω σε αυτό, τι ποσοστό αποκλήσεις μπορεί να έχει η είσοδος με την έξοδο. Αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο κάνει αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση, classification. Οπότε δεν είναι ότι αναπαράγει τα δεδομένα εισόδου. Κάθε είσοδο την κατηγοριοποιεί σε μια συγκεκριμένη έξοδο. Ναι, οπότε το ποσοστό λάθους σχετίζεται με αυτά που σας είπα και προηγουμένως, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογών κτλ. Μπορεί να διαφέρει. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι στην είσοδο έχουμε δεδομένα που μπορούν εύκολα να διακριθούν μεταξύ τους, το λάθος αναμένουμε να είναι μικρότερο. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις. Το ανώτερο λάθος, το ανώτερο ποσοστό λάθος. Όπως έλεγα και προηγουμένως, εκεί αυτό τώρα δεν είναι δεδομένο. Αν υπάρχει κάποια έρευνα που έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα. Αυτό να σας πω για το πολύ δύσκολο πεδίο εφαρμογής που είπα προηγουμένως στα βίντεο των YouTube, του YouTube, εκεί πέρα μπορεί να φτάσει αυτό και εντάξει, το 50% που σας έδειξα ήταν... Υπερβολικό. Δεν είναι τόσο υπερβολικό. Αυτό που θα έλεγα εσύ είναι μέσος όρος. Μπορεί να εμφανιστεί και πολύ μεγαλύτερο λάθος, μπορεί να εμφανιστούν και τελείως άλλα πράγματα. Εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσο κοντά είναι τα μοντέλα μας, όλο αυτό το σύστημα εδώ, στα δεδομένα που έχουμε. Δηλαδή, ακόμα και στα βίντεο των YouTube, το 50% που έδειξα έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα, το αντίστοιχο σύστημα, από YouTube βίντεο. Αν είχε εκπαιδευτεί σε δεδομένα υπαγόρευσης κειμένου έτσι, σε ένα γραφείο, το ποσοστό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το ποσοστό λάθος. Δηλαδή, μπορεί να ήταν και το 100%. Και το αστείο είναι και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των λαθών εισαγωγής, δηλαδή το ότι εισάγονται λέξεις μέσα στο κείμενο, το ποσοστό λάθος μπορεί να ξεφύγει το 100%, να είναι μεγαλύτερο το 100%. Γι' αυτό μιλάμε από ελληνικά σε αγγλικά. Όλα. Υπάρχει και έρευνα που εξετάζει το τι γίνεται από μεταξύ γλωσσών, αλλά κυρίως αυτά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, ας πούμε, είναι συστήματα που είναι σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αγγλικά, εκπαιδευμένο σε αγγλικά και δοκιμάζεται σε αγγλικά. Ελληνικά σε ελληνικά κτλ. Οπότε συνήθως το μεταξύ γλωσσών είναι μια ιδιαίτερη εφαρμογή που θέλει περισσότερο. Μεταξύ δύο γλωσσών μπορεί να υπάρξει δηλαδή. Μπορεί με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, τώρα αν μεταφράσει, ας πούμε, ελληνικά σε κάποια γλώσσα ασιάτικη, εκεί φεύγει τελείως. Εξαρτάται από τα δεδομένα και τα. Ακριβώς. Τι αντιστοίχηση έχει δει. Όχι, ακόμα στο λέω γιατί κάνω μεταφράσει από αγγλικά σε ασιάτικα για να βγαίνει κάπως πιο σωστά και πάλι βγαίνει. Ναι, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Χρησιμοποιώ και εμένα τα αγγλικά για να βγαίνει κάπως πιο σωστά. Γιατί αν χρησιμοποιείς ελληνικά σε ασιάτικα, κατάλαβα. Τελείως. Κατάλαβα. Ναι, εκεί παίζει το λεπτομέρειες του μηχανισμού μετάφρασης. Οπότε είναι λίγο διαφορετικά το μοντέλο που είναι για την αναγνώριση. Αυτό τώρα ήταν το ποσοστό.
το απόκτη. Ναι, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Ας μείνουμε εκεί, γιατί από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Οπότε, ωραία όλα αυτά. Μια τεχνολογία την είδαμε πολύ γρήγορα. Πώς θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην πράξη, πώς θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε εφαρμογές. Ο Εμίλιος μας έδωσε τόσες λύσεις για τη σύνθεση φωνής. Για την αναγνώριση ομιλίας τι μπορούμε να κάνουμε. Ήδη υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Σας είπα για ένα στην αρχή που μπορεί κάποιος να υπαγορεύσει ένα κείμενο και να πάρει το αποτέλεσμα στο email. Ή μπορεί ένας προγραμματιστής να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες κλάσεις και συγκεκριμένα περιβάλλοντα να βάλει στην εφαρμογή του σε Android, σε iPhone, σε iOS ή σε web να βάλει αναγνώριση ομιλίας. Σε αυτά έχω μια λίστα εδώ πέρα που δεν είναι εξαρτητική. Μπορούμε να, άμα θέλετε, να το συζητήσουμε παραπάνω. Εγώ θα ήθελα πιο πολύ να πω μια πιο πρακτική προσέγγιση. Πιο πρακτική με την έννοια για τον άνθρωπο που θέλει να το φτιάξει μόνο του βασικά. Τι μπορεί να κάνει, τι εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει, να ακολουθήσει την προσέγγιση τη Sci-Fi, ίσως, αν δεν είναι το πω λίγο καλύτερα. Να πει κάποιο, δηλαδή, ναι, εμένα πιάνω τα χέρια μου και θέλω να το φτιάξω. Τι μπορώ να κάνω. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσει κανεί σε αυτή την περίπτωση είναι τι γίνεται με τα δεδομένα. Έχω δεδομένα. Αν δεν έχω δεδομένα, μένω εκεί. Τα δεδομένα είναι το πιο βασικό κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία. Η τεχνολογία, σαν εργαλεία, μοντέλα εκπαίδευση κτλ., σε μεγάλο βαθμό είναι διαθέσιμη. Τα δεδομένα είναι που μπορεί να λείπουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και προφανώς μετά η προσαρμογή σε ένα ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής. Έτσι, συγκεκριμένα για τα δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι η ποσότητα που χρειάζεται να μαζέψει κανείς μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το τι θέλει να φτιάξει. 50 ώρες τουλάχιστον ίσως να θέλει για ένα σύστημα υπαγόρευσης. Για ένα σύστημα φωνητικών εντολών για να χρησιμοποιεί ο ίδιος κάποιος προσωπικά στο σπίτι του, ας πούμε, και να ορίσει 10 εντολές και να τις χρησιμοποιεί, μπορεί να αρκούν λίγες ώρες. 1-2 ώρες από ένα συγκεκριμένο μιλητή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση συλλογής δεδομένων είναι ότι είναι ωραίο να χρησιμοποιήσει κανείς τη φαντασία του, να βάλει πολύ κόσμο με κάποιο τρόπο, να βρει ιδέες, να συγκεντρώσει και να μαζέψει δεδομένα. Όπως για παράδειγμα, και αυτό έχει ενδιαφέρον να σημειώσω, έκανε μια εταιρεία παλιότερα, ίσως. Ναι, είναι μια εταιρεία αναγνώρισης ομιλίας στον ελληνικό χώρο που ασχολείται με τηλεφωνικά κέντρα. Και τα έχει το λύσει. Πετύχει διαλογικά συστήματα σε τράπεζες. Αυτά που εκνευρισμένος θες να μιλήσεις με έναν χειριστή. Με έναν χειριστή. Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν η εταιρεία που είχε ζητήσει από πελάτες κινητής τηλεφωνίας να είχε φτιάξει ένα διαγωνισμό που έλεγε ότι αν πάρετε τηλέφωνο στο συγκεκριμένο νούμερο και διαβάσετε 10 προτάσεις, θα μπείτε σε μια κλήρωση για να σας δώσουμε ένα ταξίδι δωρεάν στη Χαβάη. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και μάζεψε όλα τις πάρα πολλά δεδομένα τέλος πάντων για να φτιάξει τελικά συστήματα αναγνώρισης ομιλίας που χρησιμοποιούνται παραγωγικά πλέον σε διάφορα σημεία που αν θέλετε τα συζητάμε και πιο λεπτομερώς. Σε όλα αυτά τα πλαίσια και για να μην ξεκινάει και κανείς από την αρχή, είναι ενδιαφέρον να έχει, πρέπει να έχει κανείς υπόψη ότι υπάρχει και ένα περιβάλλον. Βάζω εδώ απλά μια εικόνα από την ιστοσελίδα, VoxForge λέγεται. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από έναν άνθρωπο στην Αμερική να συγκεντρώσει δεδομένα, όπως λέει, ελεύθερα άδεια. Δηλαδή, βασικά, GNU είναι ειδικά δεδομένα που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη άδεια, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για οποιαδήποτε εφαρμογή. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Και είναι μια συλλογική στην ουσία, έχει κάνει, είναι μια συλλογική προσπάθεια συλλογής δεδομένων. Είναι δωρεάν κτλ. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει μέσα να διαβάσει 10-15 προτάσεις, 20 προτάσεις, να καταγράψει τη φωνή του και να στείλει τα δεδομένα εκεί και να συλλέγονται όλα αυτά για να μπορέσει συνέχεια κάποιος να φτιάξει μοντέλα, αναγνώριση κτλ. Για τα ελληνικά, και γι' αυτό ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να το δείτε κι εσείς, υπάρχουν λιγότερα από 10 ώρες δεδομένα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ σκεφτείτε για τα αγγλικά ή για τα γερμανικά είναι τουλάχιστον 50. Θα ήταν ενδιαφέρον σιγά σιγά να μαζευτούν και από εκεί δεδομένα, έτσι να δοθεί ευκαιρία και σε άλλες εφαρμογές να δημιουργηθούν κτλ. Και να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα. Εκτός λοιπόν από τα ακουστικά δεδομένα, που σημαίνει στην ουσία να έχει κανείς αρχαία ήχου και το τι έχει υποθεί στο κάθε αρχείο ήχου, βασικά, αυτή την αντιστοίχηση να έχει γίνει, εκεί αντιστοιχούν βασικά τις 50 ώρες που σας λέω, 50 ώρες αρχεία ήχου μαζί με τα αντίστοιχα λεκτικά τους, ας πούμε. Υπάρχουν και τα γλωσσικά δεδομένα που χρειάζονται. Τα γλωσσικά δεδομένα είναι ίσως λίγο πιο εύκολο να τα συγκεντρώσει κανείς. Και συνήθως αυτό που κάνει είναι να τα παίρνει από ηλεκτρονικές εφημερίδες, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικό κείμενο γενικότερα.
σκεφτείτε Wikipedia ή οποιασδήποτε άλλες πηγές. Και να τα συγκεντρώσει και να τα βάλει, βασικά είναι και αυτό πολύ βασικός χώρος, ο οποίος στην ουσία για ποιο λόγο χρειάζεται. Είναι αυτό που κάνει και κατά κόρον και ο άνθρωπος, προσπαθώντας να κατανοήσει στην ουσία ομιλία, προσπαθεί να δει κάθε λέξη στο περιβάλλον της βασικά. Ξέρει ότι όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, μια λέξη, όταν τώρα για παράδειγμα σας μιλάω για αναγνώριση ομιλίας, η λέξη αναγνώριση είναι πολύ πιο πιθανή από τη λέξη ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι σχεδόν απίθανο να εμφανιστεί, εκτός αν κάνω εγώ ένα παράδειγμα για το ποδόσφαιρο. Οπότε το σύστημα της αναγνώρισης ομιλίας προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μάθει αυτές τις σχέσεις μέσα από το κείμενο και γι' αυτό χρειάζεται τα γνωστικά δεδομένα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για την τάξη μεγέθους των γνωστικών δεδομένων που μπορεί να χρειάζονται, στην Google αυτή τη στιγμή, έχοντας πάρει μην δίνετε τόσο σημασία στις τεχνολογίες, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί το σύστημα της Google για τη φωνητική αναζήτηση αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιεί ένα κείμενα 230 δισεκατομμυρίων λέξεων και να φτιάχνει τα μοντέλα, τα γλωσσικά, πάνω σε τόσο μεγάλο, σε ένα τόσο μεγάλο σώμα κειμένων. Για τον τρόπο που δουλεύουν τα γλωσσικά μοντέλα δεν παίρνω σε λεπτομέρειες, αλλά άμα θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Μετά λοιπόν από τα γλωσσικά δεδομένα και τα ακουστικά δεδομένα, κάποιος έχει κάνει τη δύσκολη δουλειά. Είναι η πιο δύσκολη, ακούγεται ίσως απλή, αλλά είναι πιο δύσκολη. Και λέω η πιο δύσκολη γιατί στη συνέχεια από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύ δρομολογημένα. Υπάρχουν ελεύθερα εργαλεία, υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που μπορεί να πάρει κανείς από διάφορα σημεία, να τις κολλήσει και να φτιάξει τελικά αυτό που θέλει. Έτσι, αυτό που χρειάζεται μετά για μια γλώσσα και τα ελληνικά είναι μια λίστα φωνημάτων, την οποία έτσι λίγο πολύ είπε και ο Εμίλιος κάποια πράγματα. Μπορείτε να φανταστείτε τα 5 φωνήεντα. Εδώ είναι και μια λίστα με τα 27 σύμφωνα των ελληνικών. Στην πράξη για τα ελληνικά μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε ένα σύνολο από 28 ή 29 φωνήματα. Μετά να έχουμε μια αντιστοίχηση των λέξεων σε φωνήματα. Ένα λεξικό, όπως είναι αλλιώς γνωστό. Εδώ η αντιστοίχηση, τα γράμματα είναι το Α, στο ελληνικό Α, το Βου, στο κτλ. Είναι σχεδόν προφανής η αντιστοίχηση. Και μετά έρχονται τα εργαλεία, για τα οποία σας μίλησα στην αρχή, και τα οποία είναι αυτά που μας λύνουν τα χέρια, βασικά. Έτσι, για οποιοδήποτε επίδοξο μηχανικό αναγνώρισης φωνής, σημειώνω εδώ δύο πολύ σημαντικά εργαλεία, να τα δείτε, να τα έχετε υπόψη σας. Με το Kaldi ως εργαλείο, μπορεί κανείς να φτιάξει ένα σύστημα αναγνώρισης ομιλίας μέσα σε, θα έλεγα πρακτικά, ένα μήνα, δεδομένου το ότι έχει, ας πούμε, τα υπόλοιπα που σας είπα, δεδομένα και τα λοιπά, δεδομένα και το αντίστοιχο βέβαια hardware για να τρέξει το σύστημα και να είναι το σύστημα αυτό αρκετά ανταγωνιστικό. Υπάρχουν όλα τα εργαλεία εκεί εκπαίδευσης των μοντέλων που σας είπα προηγουμένως και πολλά περισσότερα. Και ένα αντίστοιχο περιβάλλον είναι το Sphinx, το CMU, που αντίστοιχα δίνει πολλά εργαλεία και πολλά διάφορα μικροπραγματάκια που χρειάζεται κανείς και αντίστοιχες οδηγίες, έτσι ώστε τελικά με πλεονέκτημα κιόλας ότι το συγκεκριμένο έχει και εξειδικεύσεις του συστήματος για κινητές πλατφόρμες, για Android ή iOS, και έτσι ώστε τελικά να μπορέσει κάποιος να μπει εύκολα σε αυτά τα πράγματα και εύκολα, πάντα εντάξει, σε εισαγωγικά, τηρημένου των αναλογιών, για να μπορέσει να προσαρμόσει τις τεχνολογίες αναγνώρισης ομιλίας σε ιδιαιτερότητες της δικής του εφαρμογής. Απλά ίσως σας ζάλισαμε πολύ πρακτικά. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω και λίγο για το τι άλλο χρειάζεται βασικά, τι άλλο συμβαίνει στην πράξη, γιατί, μας όμως θα εμφανίζεις πολύ εύκολα και στρωτά, και τότε γιατί έχει τόσο μεγάλο λάθος αναγνώριση στο τέλος το σύστημα και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι χρειάζεται να κάνουμε. Βασικά προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζει ένα σύστημα είναι ο θόρυβος. Και σαν θόρυβο
Μπορεί να θεωρήσουμε, για παράδειγμα, από κάτι που ακούγεται, που είσαι που ακούγεται, μια ελαφριά μουσική που ενδεχόμενα έχει κάποιος στο σπίτι του, ή φωνές που μιλάνε, ανθρώπων που μιλάνε παράλληλα σε ένα εστιατόριο, ή σε μια άλλη πιο δύσκολη ενδεχόμενα περίπτωση, του In of Athens, που υπάρχει πολύ έντονος αντίλαλος και μπορεί και ο θόρυβος είναι και διαφορετικής μορφής κιόλας. Οπότε, γενικά, τα προβλήματα δεν τελειώνουν βασικά σε σχέση με την αναγνώριση της φωνής και γι' αυτό, όπως σας είπα και στην αρχή, η αναγνώριση μέσα σε σπίτι ή μέσα σε αυτοκίνητο ή μέσα σε αεροπλάνο εξακολουθεί ακόμα να είναι, να μην είναι αρκετά ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα θα μην είναι ικανοποιητικά. Τώρα τελευταία, στην ομάδα με την οποία δουλεύω, στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, εστιάσαμε και ασχοληθήκαμε λίγο περισσότερο με το θέμα της αναγνώρισης φωνητικών εντολών μέσα στο σπίτι. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλαμε εμείς να λύσουμε, ήταν για άτομα με κινητικές δυσκολίες, πάλι εδώ είμαστε κοντά στο sci-fi, για άτομα με κινητικές δυσκολίες μέσα σε ένα διαμέρισμα να μπορούν να χειρίζονται συσκευές ή αυτοματισμούς που υπάρχουν στο σπίτι. Συγκεκριμένα, τα συστήματα που προέκυψαν από αυτό το project χρησιμοποιούνται πλέον σε διαμερίσματα, σε διαμερίσματα ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες στην Ιταλία. Έχουν στηθεί 4 τέτοια διαμερίσματα που σκεφτείτε ότι είναι υπερεξοπλισμένα με αυτοματισμούς από πόρτες, παράθυρα, φώτα, ανεβοκατέβασμα τραπεζιών, άνοιγμα ντουλαπιών κτλ. Κτλ. Έτσι, σας βάζω λίγο ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει σαν επίδειξη του συστήματος για να δείτε λίγο και ενδεχόμενα και τα θέματα τα οποία μπορούν να εμφανίζονται. Εντάξει, επειδή βλέπω να περνάει το χρόνο, συζητάμε ενδεχόμενα πράγματα που θέλετε πιο συγκεκριμένα για το σπιτάκι μου. Ήθελα απλά να σας δώσω μια ιδέα για πεδίο εφαρμογών και μετά να μείνω λίγο, εντάξει, ίσως να προλάβω κάποια ερώτηση σχετικά με το και πώς πάει το σύστημα αναγνώρισης ομιλίας σε σχέση με τον άνθρωπο. Πώς ο άνθρωπος, πόσο καλά αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ομιλία. Έτσι, τώρα τελευταία έχει γίνει ένα πείραμα σχετικό και δώσανε σε ανθρώπους
να ακούσουν συγκεκριμένες λέξεις, όχι με κάποια ορισμένη σειρά, χωρίς κάποια τυχαία σειρά, χωρίς γραμματική, χωρίς σύνταξη, ώστε να μην έχουν κάποια πρώτερη γνώση και να μετρήσουν σε διάφορα επίπεδα θορύβου πώς συμπεριφέρονται και πώς, κατά πόσο αναγνωρίζουν τις λέξεις σε σχέση με τα αυτόματα συστήματα. Εδώ απεικονίζεται το ποσοστό λάθους που σας έλεγα για την αρχή, οπότε λιγότερο σημαίνει και καλύτερα. Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στους ανθρώπους, η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στα συστήματα μηχανικής αναγνώρισης. Εδώ έχουμε διαφορετικά περιβάλλοντα, ησυχία, θόρυβο λίγο, θόρυβο περισσότερο, θόρυβο πολύ. Γενικότερα, πέρα από τις μιλήσαμε για εξελίξεις πολύ σημαντικές στα συστήματα αναγνώρισης, φαίνεται ότι ακόμα τα συστήματα αναγνώρισης σε αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή, γιατί δεν είναι πολύ πιθανό να βρεθεί ένα περιβάλλον που να βλέπεις λέξεις χωρίς κάποια συγκεκριμένη σειρά, υπάρχει πολλή πληροφορία στη σειρά των λέξεων και αυτή την αξιοποιεί σίγουρα και ο άνθρωπος και το σύστημα αναγνώρισης, οπότε με κάποιο τρόπο είναι αφύσικο. Αλλά τέλος πάντων, φαίνεται ότι τα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας, τα αυτόματα, έχουν μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο λάθος, τουλάχιστον σε διάφορες περιπτώσεις θορύβου. Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει ακόμα δρόμος, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη, με βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι, την έχω αναφέρει και στην αρχή, είναι στα αυτοκίνητα. Σας δίνω εδώ απλά πάλι ένα στιγμιότυπο από την αντίστοιχη σελίδα στο ίντερνετ μιας εταιρείας που μελετάει την αγορά και η οποία σημειώνει ότι η αναγνώριση ομιλίας πλέον αναμένεται να είναι σε περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα του 2019, το οποίο είναι ενδιαφέρον, παρά το ότι το περιβάλλον είναι αρκετά απαιτητικό και δύσκολο, αλλά η αναγνώριση θα μπορεί να είναι εκεί για να βοηθάει τον οδηγό να αλλάζει σταθμό στο ραδιόφωνο, να κάνει διάφορα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διασκέδασή του ή την πληροφόρησή του μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να κουνάει τα χέρια του από το τιμόνι. Και τέλος, θα ήθελα να κλείσω με μια εφαρμογή για επαγγελματίες πλέον. Μια εφαρμογή η οποία συνδυάζει αναγνώριση και σύνθεση. Είναι η εφαρμογή που αναπτύσσουμε αυτή την περίοδο στην BNOG, στην εταιρεία που σας είπα στην αρχή, ότι είμαι συνεργητής. Ίσως το όνομα λέει ήδη πολλά για την εφαρμογή. Έχει να κάνει με ένα περιβάλλον, μια εφαρμογή που βοηθάει τους μελισσοκόμους να κρατάνε σημειώσεις, να επιθεωρούν τις κυψέλες τους και να κρατάνε δεδομένα σε σχέση με αυτές, χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους βασικά. Δεν μπορούν πρακτικά να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί φοράνε μια στολή, γάτια και είναι ντυμένοι σαν διαστημά άνθρωποι, όπως βλέπετε. Οπότε, αυτό που κάνουμε στην BNOG, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και μέσα από αυτό πραγματικά να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η μελισσοκομεία, είναι να βάλουμε φωνή σε αυτό το χώρο που φαίνεται ότι τη χρειάζεται άμεσα. Και λίγο πιο πολύ ιδέα και κλείνω με αυτό να το δείτε στην πράξη. Και κάπως έτσι ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Με ρώτησε. Να
ρωτήσω κάτι. Στο Vox Polls, λίγο ελληνικά. Αν εγώ υπογραφήσω 4 δελτία ειδήσεων με 8 πολιτές και τα στείλω, δεν κάνω δουλειά. Βασικά, εκτός από τα υπογράψεις, θέλει συγκεκριμένα το κείμενο, το αντίστοιχο, έτσι. Δηλαδή, υπογράψεις και κείμενο, ναι. Αν στείλω και το κείμενο, ηλεκτρολογήσω ότι ακούω, είμαστε εντάξει. Για την ώρα. Για την ώρα, ο Vox Pop δουλεύει με εθελοντές. Δηλαδή, είναι, για παράδειγμα, για τα ελληνικά, αν τα στείλω, θα έρθουν σε μένα. οπότε, γενικά, το Vox Pop επιτρέπει και τέτοιου τύπου. Και τέτοιου τύπου αν έχω φίλο τον Χατζη Νικολάου και μπορώ να μου δώσω το κείμενο που διαβάζει, παίρνω το κείμενο που ψάχνω. Απλά αυτά συνήθως είναι δεδομένα που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, γιατί είναι δεδομένα που είναι. Για να καταλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. Αν διαβαστεί, αν το διαβάσετε εσείς το κείμενο ναι. Και το στείλετε, μια χαρά. Ο Χατζηνικολάου η φωνή του θα κοστίζει, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Το διαγνώμη τη συμφωνία. Εντάξει, μια βασική λειτουργία τη είναι να γράφει κείμενο, έτσι. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν δεν μπορεί να γράψει αλλιώς, όταν έχει κοινωνικά προβλήματα. Αλλά πολλές φορές τα κοινωνικά προβλήματα συνοδεύονται από αστάθεια σε φωνή, από ιδιαίτερη φωνή ή τέλος πάντων οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν καλά. Αναρωτιέμαι, θα μπορούσε το σύστημα να εκπαιδευτεί μέσα από μια διαδικασία μηχανικής μάθησης για ένα συγκεκριμένο χρήστη, ώστε να μειωθούν τα λάθη? Ναι. Ναι, θα μπορούσε και είναι κάτι, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Θα μπορούσε μέσα από μια διαδικασία συλλογής κάποιων ενδεικτικών δεδομένων από αυτόν τον χρήστη. Αυτά δεν θα είναι τίποτα πάρα πολύ. Να διορθώνει τα λάθη. Αυτό. Ή και να εκφωνήσει κάποιες προτάσεις στην αρχή, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο σαν πρακτική. Να του δοθεί ένα κείμενο, ας πούμε, να το διαβάσει και να προσαρμοστεί μετά με βάση αυτό το κείμενο και τη φωνή του, να προσαρμοστεί το μοντέλο στο δεδομένο. Κάνει βάλει ένα λάθος, το διορθώνουμε και να κάνουμε ακόμα λίγο. Και αυτό ακόμα περισσότερο, ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό γενικά είναι κάτι που είχε γινόταν από παλιά στα συστήματα αναγνώρισης. Αυτό που το κάνει λίγο είναι ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στην πράξη. Δηλαδή, άμα δείτε τα εμπορικά συστήματα αναγνώρισης ομιλίας, δηλαδή αυτά που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, έχουν τέτοιες διαδικασίες. Οι χρήστες μπλέκονται. Δηλαδή δεν θέλουν απαραίτητα να περάσουν από αυτή την ιστορία ή λένε ότι. Θέλουν, αλλά άμα το έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένοι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Απλά λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα εκεί στο θέμα τη εξοικείωση και τον τρόπο που το παρουσιάζει κανείς και τον τρόπο με τον οποίο καθοδηγεί το χρήστη να μαζέψει τα δεδομένα. Προφανώς έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για ανθρώπους με τετραπληγία. Παρούσα φάση. Και εκεί πέρα έχουμε τέτοιου τύπου, τέτοιου τύπου θέματα. Ακολουθούμε μια προσέγγιση σαν αυτή που σας είπα, δηλαδή διαβάζοντας ένα κείμενο κάποιο πιο πριν κτλ. Αυτό. Οπότε γίνεται και προφανώς όσο περισσότερο προσοχή του δώσουμε, θα μπορούσε να γίνει και καλύτερα και πιο αποδοτικά και πιο φιλικά προς το χρήστη. Κάτι διευκρινιστικό. Εσείς τώρα θέλετε σε αυτή τη φάση να κάνουμε τη μεταγραφή στα κείμενα τα προσωπικά. Για να τα δουλέψετε, ώστε μετά να μην χρειάζεται χειρονακτικό από εμάς, να τα έχουμε έτοιμα από τον υπολογιστή. Εμάς μας ενδιαφέρει ανάμεση γλώσσα. Ναι. Να σου πω τώρα, επειδή το είπες, δεν είναι ότι θέλουμε. Ο στόχος, ας πούμε, θα τα αναφτάσουμε και να μην χρειάζεται χειρονακτικό της μεταγράφης. Ακούω γράφω ή ο δημοσιογράφος. Προφανώς το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα τέλειο σύστημα αναγνώρισης ομιλίας και για να φτάσουμε εκεί θα βοηθούσε να είχαμε περισσότερα δεδομένα. Αυτό. Και τα δύο. Σωστή παρατήρηση. Γενικά. Αυτό είναι σωστό. Απλά τα συστήματα για αυτοβελτίωση που είναι όντως αυτά τα οποία θέλουμε τελικά να δουλέψουμε στην πράξη, στην παρούσα φάση δεν θα έλεγα ότι έχουν περάσει στην παραγωγή βασικά. Είναι συστήματα που παίζουν κυρίως σε ερευνητικά περιβάλλοντα κλπ. Αλλά υπάρχουν και όντως βελτιώνονται πάρα πολύ και συνεχώς. Αυτά που σας είπα για τα νευρονικά δίκτυα και τα δίκτυα μηχανικά. Ναι, ακριβώς. Αυτά υπάρχει η ερευνητική κατεύθυνση που ήδη έχει δώσει πολύ καλά, πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με το θέμα της πώς μπορούν να βελτιώνονται στην πορεία του χρόνου, όσο σχετιώνονται δεδομένα και όσο προτείνονται διορθώσεις κτλ. Δηλαδή όλα αυτά σχετίζονται που είπαμε. Τους δείχτες
Το συγκεκριμένο, όχι, τώρα έδειξα διάφορα, είναι... δεν είναι για τα ελληνικά, όχι, δεν είναι, είναι έρευνα, όχι, που έχει γίνει βασικά αυτή τη στιγμή η έρευνα στην οργανώση της ομιλίας προχωράει κυρίως οι βασικοί παίκτες στον χώρο. Είναι μεγάλες εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Baidu, είναι... Και η συγκεκριμένη έρευνα έχει γραφτεί από καθηγητή του Πανεπιστημίου του Καναδά που αυτή τη στιγμή είναι στην Google. Είναι δηλαδή δουλεύει σαν... Συνεχώς της Google. Ναι, ναι, ναι. Είναι βασικά συνεργατική, θα έλεγα. Ναι, εντάξει, αλλά ουσιαστικά δουλεύει για την Google. Ναι, ο καθηγητής σας δουλεύει, όμως ναι. Ορίστε. Η Google έχει φτιάξει ένα περιβάλλον και όλες τις μεγάλες εταιρείες που είναι ισοδύναμο του καθημαϊκού και στην παρούσα φάση είναι σχεδόν καλύτερο, είναι ίσως καλύτερο. Δεν είναι απαραίτητο όλα τα καθημαϊκά, λοιπόν, μπορεί να πάρει τη δημοσίευση, αλλά άλλο δημοσίευση, άλλο το σύστημα στην πράξη. Και ούτε ακαδημαϊκά δυστυχώς δεν είναι ότι οποιοδήποτε. Ναι, ακριβώς. Αυτό μπορεί να γίνει και γίνεται. Αυτό γίνεται και στην Google ήδη. Απλά τι γίνεται. Η Google μέσα από αυτόν τον αλγόριθμο που περιγράφεται στο paper και στο συγκεκριμένη δημοσίευση έχει και εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστικά μηχανήματα και δεδομένα, πολλές ώρες δεδομένων, που σε συγκεκριμένη περίπτωση παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί τελικά αυτό που περιγράφεται στη δημοσίευση να υλοποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή αυτό το κενό αυτή τη στιγμή, αυτό το χάσμα ότι μια μικρή ερευνητική ομάδα, για παράδειγμα, ένα μικρό πανεπιστήμιο ή ένας ιδιώτης, αν θέλει να υλοποιήσει μεγάλα συστήματα με πολύ καλές αποδόσεις κτλ. Και να υλοποιήσει έναν αλγόριθμο που ενδεχόμενα έχει Google και έχει δημοσιεύσει, πρέπει να βάλει πάρα πολλά χρήματα σε πόρους. Εξαρτάται. Γι' αυτό σε λέω. Ναι. Υπάρχουν διάφορα πλαίσια που αυτό μπορεί να δουλέψει και να μην δουλέψει. Τώρα, όταν συγκεκριμένα για αυτό που σας έδειξα πριν, που μπορεί να έχει 6.000 ώρες δεδομένα, για να φτιάξει κανείς ένα δίκτυο, ένα βαθύ νευρονικό δίκτυο, σαν αυτό που σας περιέγραψα λίγο έτσι γρήγορα, τελικά θα καταλήξει μέσα από αυτό το πλαίσιο που λέτε, δηλαδή να μοιράσετε δουλειά σε πολλούς υπολογιστές κτλ., να φτιάξει μια υποδομή ανάλογη αυτής της Google. Αυτό. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Απλά θέλω να πω. Απλά λέω λίγο να ευθύσουμε προσοχή. Απ' την άλλη, βέβαια, σας είπα, υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, τα free, που πολύ γρήγορα μπορεί να φτιάξει κάτι κανείς που είναι πολύ αξιοπρεπές και πολύ, πολύ δυνατό. Ανταγωνιστικό. Πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό. Ορίστε. Λοιπόν, ποιο σύστημα εσείς χρησιμοποιήσεις αυτή για την αναγνώριση ομιλίας? Τώρα λες για το σύστημα για την B-Notes. Για ποιο, για το σπιτάκι μου. Εδώ πέρα που με το Google Now γενικά. Α, ναι, ωραία. Εκεί πέρα έχει χρησιμοποιηθεί το σύστημα αναγνώσης της Google. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που μπορεί κανείς να καλέσει τις συναρτήσεις, τα προγράμματα της Google, να στείλει τη φωνή του. Να στείλει τη φωνή του και να πάρει πίσω το κείμενο βασικά. Αυτό χρησιμοποιείται. Είναι αρκετά εύχεστο και δίνεται και free, δίνεται δωρεάν σε developers κτλ. Αυτό στο Google Play όπως το κατεβάζει. Δεν είναι άμεση εφαρμογή, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες που το κάνουν ήδη. Αυτό που το συγκεκριμένο που έδειξα εγώ δεν είναι τόσο πολύ εφαρμογή προς τον τελικό χρήστη. Είναι πιο πολύ για developers, για προγραμματιστές. Υπάρχουν εφαρμογές όπως η Ather ή πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτό το πλαίσιο της Google. Ήδη δηλαδή κάποιος προγραμματιστής το έχει εντάξει σε ένα περιβάλλον που να κάνει πιο φυσική και πιο εύκολη την διεπαφή με το χρήστη. Κατάλαβα. Τώρα επειδή έχει διάφορα υποτμήματα, υποκομμάτια τα συστήματα για τα οποία μίλησα, να σας πω για παράδειγμα για το σπιτάκι μου, εκεί χρησιμοποιούνται
ένα από C++ κώδικες που τρέχουν συγκεκριμένα κάποιες λεπτομέρειες για την αναγνώριση, κάποια, δηλαδή ας πούμε τους βαρύς αλγορίθμους αναγνώρισης, ας πούμε της εκπαίδευσης και της αποκωδικοποίησης. Και μετά για να μάθει κανείς μέσα και το διαλογικό σύστημα που χρειάζεται, δηλαδή παίρνω απάντηση, καταλαβαίνω χρήση τι θέλει, του λέω κάτι, ακριβώς. Αυτό είναι σε scripting γλώσσες όπως Python κυρίως. Απλά για σκεφτείτε την εφαρμογή στο κινητό, χρησιμοποιείτε Android το περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστούμε και τους δύο μιλητές και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ό,τι θέλετε παραπάνω για τα θέματα μπορείτε να αφήσετε στα παιδιά ή για τις IFI σε εμάς. Και για άλλη μια φορά, σας καλώ να κατεβάσετε όσοι έχουν Android την εφαρμογή μας ICC. Γράφετε όπως φαίνεται στην οθόνη πίσω. Και να παίξει λίγο να μας δώσει μια γνώμη τα παιδιά. Κυρίζετε.